Για το τέλος κράτησα ένα από τα πιο γνωστά μαγαζιά της Πέφκης, το Κοτέτσι, ένα μουσικό παντοπολείο. Βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής πλατείας και είναι προσεκτικά διακοσμημένο ώστε να θυμίζει παλιό μπακάλικο, στο οποίο μπορείτε να πετύχετε καλό φαγητό και ξαφνικές μουσικές βραδιές. Το μενού του βασίζεται σε ελληνικά προϊόντα που μπορείτε να δοκιμάσετε σε ιδιαίτερους συνδυασμούς. Τηγανιά απάκι με μανιτάρια, καβρουμά με μανιτάρια και δεδρολίβανο, στραπατσάδα με σύγκλινο μάνης, αλλά και αρνάκι τσιγαριαστό. Κοτέτσι πρωτοποριακό. Σ' αρέσει. Ναι, πολύ, πολύ. Γιατί όμως. Ναι, ρίξε μια ματιά. Ψάχνουμε έτσι μια αυθεντικότητα στα πράγματα. Και το Κοτέτσι σου δίνει το δικαίωμα να εκφράζεσαι. Όντως. Από φαγητό τι γίνεται, για πες. Από φαγητό να σου πω τι γίνεται. Οι πρώτες προσπάθειες ήταν πολύ ζήλες και προσεκτικές. Και σε μια λογική μπακαλοταβέρνας, ας πούμε, το ψυγείο, τυράκια, αλλαντικά, παραδοσιακά, ελληνικά κτλ. Ό,τι έχει μέσα το ψυγείο είναι διαλεγμένο, ναι. Είδα, είναι ένα και ένα. Αυτά τα προϊόντα έχουν έτσι μια ποιότητα από μόνα τους και βάζοντάς τα μέσα στη μαγειρική, τα πράγματα ήταν κάπως και δημιουργικά και... Και νόστιμα. Ναι, δεν κάνουμε εξτραβαγκάντζες και πολλές μοντερνιές. Το φαγητό που μας αρέσει. Ναι. Πόσα χρόνια κλείνει το μαγαζί? 8. 8. Εντάξει, αρκετά χρόνια. Είναι. Τι είναι αυτό που κάνει τον άλλο να θέλει να έρθει στην Πέφκη και να φάει στο Κοτέτσι? Νομίζω πιο πολύ προκαλεί το ντεκόρ. Δεν μ' αρέσει να το λέω έτσι, γιατί είναι πράγματα δικά μας όλα αυτά. Δεν τα μαζέψαμε αυτά παλιατζίδικα. Τα συλλέγουμε, έχουμε αυτό το... Αυτή την τρέλα. Σαν κατηλίκι να μαζεύουμε παλιά. Και... Αλλά νομίζω κάνει μια εντύπωση και... και το φαγητό εν συνεχεία απαντάει σε αυτό. Δεν είναι... Νομίζω ταιριάζει. Ναι, δεν. Και το τρόπος που γίνονται τα φαγητά, δηλαδή... Το σηκώτι αυτό, ας πούμε, το φτιάχνει η γυναίκα μου στα παιδιά μου, το πήρε ο Σωτήρης μέσα στην κουζίνα, το διασκεύασε και το σερβίρουμε πολλά χρόνια. Εδώ. Αυτό είναι του πατέρα μου συνταγή, το μάζεψα λίγο εγώ, τι το είναι, άλλαξα. Είναι ένα μοσχάρι μαδιτό με πουρέ λαχανικών. Έκανε ο πατέρας τέτοιο πράγμα. Ναι. Έλα ρε. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και καραμελωμένο κρεμμύδι βλέπω από πάνω. Δεν είναι ακριβώς καραμελωμένο, είναι μαζί με το μοσχάρι το μαδιτό στο τηγάνι, όλα μαζί, ξυδάκι. Πόπο και ο πουρές είναι καταπληκτικός. Καλός. Ναι, πολύ. Εδώ. Εδώ είναι απλή συνταγή του μαγαζιού, αυγουλάκια με σουτσούκι. Ψωμάκι. Αμός. Όχι, γιατί θα φάω πίτα. Τι είναι, παστούρμα. Παστούρμα εδώ. Χειροποίητη, ε. Σαφώς. Και το φύλλο όλα. Ναι. Όλα τα ζυμάρια τα κάνουμε... Εδώ ο Σωτήρης είναι ειδικός στο... Πόπο, φοβερή. Και έχει μέσα γραβιέρα. Ναι. Καλοπινινή. Ντοματούλα, παστρουμά. Είναι απλά πράγματα, δηλαδή, ακόμα και αν φαίνονται έτσι κάπως στο μάτι σύνθετα, δεν ξέρω πώς τα βλέπεις. Όχι. Δεν είναι κάτι το πολύ εξιζητημένο. Είναι φαγητό που το τρως, το θεωρείς οικείο, χορταίνεις. Πάρα πολύ σημαντικό και λες, ξέρεις τι, στο Κοτέτσι κάνουν καλή δουλειά.